Μόλις 21 υποθέσεις ρύθμισης χρεών έχουν κλείσει μέσω της πλατφόρμας του εξοδικαστικού μηχανισμού από τον περασμένο Αύγουστο, οπότε και τέθηκε σε λειτουργία ο μηχανισμός και από αυτές μόνο δύο αφορούν χρέη σε τράπεζες. Οι χαμηλές επιδόσεις προκαλούν δυσαρέσκεια στο οικονομικό επιτελείο, καθώς μέχρι σήμερα περισσότερες από 25.000 επιχειρήσεις και 7.000 ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν ξεκινήσει ήδη τις διαδικασίες για να εισαχθούν στην πλατφόρμα, λειτουργία της οποίας λήγει στο τέλος του έτους. Δεν είμαι ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα, δηλαδή ότι οι πιστωτές αργούν πάρα πολύ να κάνουν τα βήματα και έτσι υπάρχουν πολλές εκατοντάδες και χιλιάδες επιχειρήσεις εντός της διαδικασίας. Δεν έχουν δηλαδή απορριφθεί όπως συχνά εσφαλμένα λέγεται. Βρίσκονται μέσα στη διαδικασία και ακόμα διαπραγματεύονται, δηλαδή μήνες διαπραγματεύονται συνέχεια, γιατί υπάρχει έτσι μια διστακτικότητα στο να κάνουν ιδίως το κούρεμα. Δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα και όλοι το φοβούνται. Τώρα όμως που γίνανε τα πρώτα κουρέματα, τα πρώτα 20 κουρέματα, θεωρώ ότι σιγά σιγά έτσι ξεφοβούνται όλοι οι πιστωτές και θα αρχίσουμε να βλέπουμε μήνα-μήνα όλο και περισσότερες ρυθμίσεις. Στο πλαίσιο του ελέγχου του ιδιωτικού χρέους, πάντως ενθαρρυντικό θεωρείται πως για πρώτη φορά τα τελευταία 8 χρόνια τα κόκκινα δάνεια παρουσίασαν μικρή μείωση. Ωστόσο, ο ειδικός γραμματέας ιδιωτικού χρέους τόνισε πως αν αυτό δεν αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, τότε οι επιχειρήσεις δεν θα έχουν επόμενη μέρα αφού το ύψος του προκαλεί ήλικο. Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, το δημόσιο χρέος αποτελείται από 95 δισεκατομμύρια ευρώ κόκκινα δάνεια προς τις τράπεζες, 100 δισεκατομμύρια ευρώ που είναι τα χρέη προς την εφορία και 30 δισεκατομμύρια ευρώ που είναι τα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Πρόκειται για οφειλές που συνολικά φτάνουν στα 225 δισεκατομμύρια ευρώ, στις οποίες όμως δεν περιλαμβάνονται τα χρέη μεταξύ των επιχειρήσεων ή οφειλές επιχειρήσεων προς εργαζόμενους και προμηθευτές, γι' αυτό και εκτιμάται ότι το ιδιωτικό χρέος προσεγγίζει σε ύψος το δημόσιο. Σίγουρα είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Και αν δεν βρεθεί μια λύση συνολική μέσω τέτοιων εργαλείων όπως είναι και ο εξοδικαστικός, θα υπάρχει πρόβλημα, δεν θα μπορούν οι επιχειρήσεις να προχωρήσουν παρακάτω. Τα στοιχεία παρουσίασε ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους σε ενημερωτική εκδήλωση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου για τη ρύθμιση χρεών, η οποία σύμφωνα με τους επιχειρηματίες παρουσιάζει δυσλειτουργίες όπως το μεγάλο αριθμό δικαιολογητικών που απαιτούνται. Τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε είναι σοβαρά και τεράστια και τον καλέσαμε να ακούσουμε και την επίσημη πλευρά του Υπουργείου πώς σκέφτεται να διαχειριστεί αυτά τα προβλήματα. Αν τα τελικά αποτελέσματα δεν είναι τα αναμενόμενα, πάντως δεν αποκλείεται η παράταση εφαρμογής του εξοδικαστικού μηχανισμού και μετά το τέλος του 2018.